Ξέρεις ότι η κυβέρνηση ήταν έτοιμη, γι' αυτό λέγαμε και για να κλείσει η διαπραγμάτευση και η συμφωνία 5 Δεκέμβρη, το είχε πει και ο Πρωθυπουργός, από αυτά τα οποία υπήρχαν από τη συμφωνία και που είμαστε υποχρεωμένοι, τα είχαμε πραγματοποιήσει σχεδόν όλα. Μπαίνανε πράγματα καινούργια από το τραπέζι, τα οποία μπορεί να μπαίνανε υπόγεια από κάτω που να μην τα πολύ ξέραμε, και αυτά μπαίνανε από το δούνο του και γι' αυτό δεν έκλεινε η διαπραγμάτευση. Όχι, κύριε Βουλάκη. Το λέμε. Το 3,5% πλεόνασμα πρωτογενές είναι από το 15. Από το τραπέζι, είναι από το 15, από τη συμφωνία. Μπορεί να μην προσδιορίζεται ο χρόνος, αλλά λέει και μετά το 18. Και το 3,5% ξέρετε πολύ καλά ότι σημαίνει μέτρα για να πιαστεί. Θα σας πω ένα στοιχείο το οποίο ίσως αυτή τη στιγμή θα σας πω ένα στοιχείο το οποίο το γνωρίζετε, απλώς να το υπενθυμίσω για την κουβέντα. Ότι τα στοιχεία τα οποία βγήκαν από την Ελστάτ και επικυρώθηκαν από τη Eurostat δείχνουν κάποια στοιχεία τα οποία οι δείκτες, και δεν μιλάω για την κοινωνία αν έχουν αποδώσει την κοινωνία, αν έχουν περάσει, για να είμαι ειλικρινής, αλλά οι δείκτες, αυτό που λέμε οι αριθμοί, οι προβολές, ήταν σε θετική κατεύθυνση. Και έρχεται το δούνου του και τα αμφισβητούσε, και μάλιστα αμφισβητούσε τα στοιχεία όχι της Ελστάτ, αλλά αμφισβητούσε τα στοιχεία της Eurostat. Και όλο το παιχνίδι που γινόταν, αν θέλετε, η αντίθεση, ήταν ανάμεσα στο αν είναι σωστά τα στοιχεία ή δεν είναι. Και έρχεται λοιπόν το δούνου του και έλεγε, κοιτάξτε, και στην περίπτωση που τα στοιχεία δεν είναι σωστά, δηλαδή τα αμφισβητούσε, γι' αυτό μιλάμε για πλεονάσματα τα οποία να είναι τόσο μεγάλα. Άρα, από τη στιγμή που δεν βγαίνει το πρόγραμμα, προσέξτε, αμφισβητούσε το πρόγραμμα που είχε υπογράψει και που συμμετείχε ως τεχνικός σύμβουλος. Και λέει, επειδή εγώ νομίζω ότι δεν βγαίνει, γι' αυτό ας βάλουμε στο τραπέζι και θεσμοθέτηση και μέτρων. Και του πέρασε. Τώρα, η συμφωνία λοιπόν, για να δούμε, αυτή ήταν η επιχειρηματολογία του Δουνουτού, στην οποία αντιστεκόταν και γι' αυτό καθυστέρησε, αν θέλετε, χρονικά η αξιολόγηση. Τι έγινε στο Eurogroup στις 20 Φλεβάρι? Εκεί πέρα έγινε ένας συμβιβασμός, όπου εμείς παραχωρήσαμε, ναι, συμβιβασμός, όπου δώσαμε και πήραμε, εμείς παραχωρήσαμε ένα νέο δημοσιονομικό μείγμα, το οποίο έχει αρνητικό πρόσημο. Ένα νέο δημοσιονομικό μείγμα αποδεχτήκαμε. Δεύτερον όμως, για πρώτη φορά, η συμφωνία του Eurogroup 20 Φλεβάρι λέει ότι θα παρθούν μέτρα και αντίμετρα, τα οποία θα έχουν ένα δημοσιονομικό κόστος μηδενικό. Ναι. Αυτό για πρώτη φορά και επί 7 χρόνια, επειδή είμαστε μέσα σε μνημόνια, σε διαπραγματεύσεις, σε συζητήσεις, δεν υπήρχε ποτέ. Εντάξει, από απόφαση Eurogroup που, που να σου δίνει τη δυνατότητα, συμφωνία, ότι κοίταξε να δεις, θα παρθούν θετικά, θα παρθούν και αρνητικά, θα παρθούν και θετικά. Όταν πας πάνω από το 3,5. Όταν πας πάνω, για να έχεις, πρώτα απ' όλα, για να πιάσεις το 3,5. Ξέρουμε όλοι πολύ καλά. Μιλάμε ότι για το 18 μόνο. Για το 18 και μιλάμε, μετά, όχι, δεν μιλάμε για το 18. Τα μέτρα τα θετικά, για να κάνουμε σωστή κουβέντα και ορθολογική, λέω. Τα αντίμετρα είπανε ότι θα παρθούνε με το δημοσιονομικό αν το 18 η προβολή των στοιχείων του 18 βγάζει πάνω ότι, από 3,5. Είναι, ότι είναι σε θετική. Ότι πιάνουν τα νούμερα. Ξέρετε πόσο είναι το πάνω από 3,5. Ξέρετε πόσο είναι. Ξέρω πάρα είναι πολύ η καταστροφή καλά. Του φορολογούμενου. Όχι, δηλαδή 3,5. Για να πιάσετε εσείς το 3,5 ήδη θα έχουμε βαριά λιτότητα. 3,5 για το 18. Για να πάτε πάνω από το 3,5 ώστε απόφαση να ισχύσει κάποιο αντίμετρο, πρέπει να μας ρημάξετε κι άλλο στη λιτότητα. Προσέχτε. Αυτό είναι εμείς το αντίμετρο. Είχαμε, ήταν γι' αυτό σας λέω ότι είναι μόνο φράση. Όχι. Το αντίγραφο χωρίς περιεχόμενο είναι κενή περιεχόμενο. Δεν είναι μόνο το αντίμετρο. Η πρώτη διαπραγμάτευση, γιατί θέλω να κάνουμε πραγματικά με νούμερα και με ουσιαστικά στοιχεία κουβέντα. Η πρώτη διαπραγμάτευση έλεγε ότι επειδή πάλι δεν θα βγούνε, πάρτε μέτρα 3,6 δις. Εμείς λοιπόν αντισταθήκαμε και είπαμε όχι. Ας βάλουμε λοιπόν τότε αυτό που είπαμε, το δημοσιονομικό κόφτη, και αν τα στοιχεία το Μάρτι του 17, δηλαδή σήμερα, δεν είναι, δεν έχουμε πετύχει, θα λειτουργήσει. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Υπήρχε μια υπεραπόδοση. Βγήκανε οι δείκτες πάλι, λέω βγήκανε πάντως τα στοιχεία. Και από τη στιγμή που βγήκαν τα στοιχεία και από το μισό τη εκατό που είχε. Τα στοιχεία, κύριε Πουλάκη. Τα στοιχεία έχουν την εξή αξία. Τι να τα κάνω τα στοιχεία με αυτή την έννοια που τα λέτε? Κύριε Οικονόμη, διότι όταν μου πάρει το πορτοφόλι, το δικό μου, να σα το δώσω αυτή τη στιγμή, είναι φανερό ότι θα έχετε περισσότερα χρήματα εσεί. Και μηδέν εγώ. Αυτή είναι λύση όμω. Και εσεί θα πείτε μετά, θα βγείτε έξω και θα πείτε, έχω περισσότερα χρήματα σήμερα. Ναι, αλλά πήρα το δικό μου πορτοφόλι και δεν έχω εγώ καθόλου. Αυτό κάνατε στην ελληνική οικονομία. Πήρατε τα πορτοφόλια όλων των Ελλήνων και έχετε εσεί πάρα πολλά χρήματα πλέον. Τι να τα κάνετε? Η οικονομία πήρε μπροστά. Εγώ βλέπω τις επιχειρήσεις να υποφέρουν,
Βλέπω τον κόσμο έτσι κι αλλιώς υποφέρει. Οι μικρομεσαίοι κλείνουν μία μετά την άλλη, καταστρέφονται ζωές ανθρώπινες και τα σχετικά. Και εσείς μου λέτε τώρα ότι έχω νέα, αλλά τα νούμερα. Ποια νούμερα? Τα νούμερα όταν πάρει μπρος η οικονομία τα πείτε. Όχι όταν πάρετε το πορτοφόλι. Το ότι έχουμε... Να σας το πω έτσι ομά, όπως το καταλαβαίνει ο κόσμος. Και το λέτε ομά, αλλά και εγώ λοιπόν ομά θα σας πω, για να μπορέσουμε να συζητήσουμε, το ότι όλη η διαπραγμάτευση και όλες οι διαπραγματεύσεις και, και οι συμφωνίες κρίνονται από το αν παραδείγματος χάρη βγαίνουν ή δεν βγαίνουν οι δείκτες οι οποίοι είχαν αποφασίσει. Ωραία. Και αν δεν βγαίνανε, κύριε οικονόμου, τότε να ξέρετε, με την κοινωνία όρθια και θα είναι αφού με την κοινωνία. Αφού βγαίνουν, γιατί σας ήταν και άλλα μέτρα. Εγώ λοιπόν... να πω στη λογική σας, βγαίνουν τα νούμερα. Και μπράβο, τα πήγατε καλά. Και το πλεόνασμα είναι μεγάλο. Πού είναι λοιπόν, γιατί σας ήταν και άλλα μέτρα. Σας το είπα προηγουμένως, ότι από τον Νοέμβριο έρχεται λοιπόν το Δούνου του και λέει ότι παρόλο που βγάζετε κάποια νούμερα τα οποία του γύρω του. Ναι, εγώ αυτό ισχυρίζομαι και το ισχυρίζεται και η κυβέρνηση. Και μάλιστα το ισχυρίζονται και οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, οι οποίοι το τελευταίο χρονικό διάστημα με τις δηλώσεις τους, με τον Α ή με τον Β τρόπο, ανάλογα το ύφος του καθενός, σηματοδοτεί και δείχνει τις παράλογες απαιτήσεις που έχει το Δούνου του. Όταν έχετε το Δούνου του και λέει ότι παρόλο που τα στοιχεία της Eurostat είναι αυτά, εγώ θεωρώ ότι δεν είναι αυτά. Γιατί άρα... το θεωρεί όμως αυτό, τρελάθηκε. Εκτός ακόμα και έτσι να είναι, γιατί το θεωρεί αυτό. Εκτός από ένα βίτσιο που έχει με τη μετρολογία. Και με τη μετρολαγνία, καλύτερα από το πω. Μια πολιτική νεοφιλελεύθερη αντίληψη, την οποία οι ίδιοι είχαν αποφασίσει πριν από ένα χρόνο, ότι κοιτάξτε να δείτε, θα συζητάμε πάνω στα στοιχεία της Eurostat. Και έρχονται τα ίδια. Ωραία, τότε ενώ δώσανε αξία στην Eurostat, αλλά... τώρα έρχονται και τις τραβάνε. Ωραία, λοιπόν, άρα λοιπόν εσείς μου λέτε ότι αποδεχόμενοι στο πλαίσιο των συμβιβασμών την νεοφιλελεύθερη πολιτική του Delta Intaf, θα βγούμε στο ξέφωτο. Προχωράμε. Πώς θα βγούμε στο ξέφωτο? Εγώ σας λέω λοιπόν ότι. Ενώ δεν το πιστεύετε αυτό, όχι. Κατά τη γνώμη μου, σωστά λέτε ότι αυτά τα μέτρα είναι λιτότητας, έχουν μια πολιτική αντίληψη κτλ. Πώς το καλό θα βγούμε στο ξέφωτο? Εγώ λοιπόν σας λέω. Όταν λέτε ότι είναι ένα θέμα ζήτηση και τραβάτε λεφτά συνεχώς από την αγορά. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή εμείς προσπαθούμε να υλοποιήσουμε έναν οδικό χάρτη, τον οποίο θα είναι αυτό που λέτε εσείς στο ξέφωτο που λύγει τον Ιούνιο του 2018. Λίγοντας τη δεύτερη αξιολόγηση, που είναι το πακέτο το οποίο σας είπα των δύο θεμάτων, δηλαδή τα μέτρα, αντίμετρα και από την άλλη μεριά η βιωσιμότητα του χρέους, δηλαδή τα μεσοπρόθεσμα μέτρα τα οποία συζητούνται αυτή τη στιγμή και σε πολιτικό επίπεδο και στα τεχνικά κλιμάκια, μπαίνουμε σε αυτό που λέμε την ποσοτική χαλάρωση. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η ποσοτική χαλάρωση έξω από το πραγματικό, τα 4-5 δις τα οποία θα πέσουν στην ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας, είναι και το συμβολικό επίπεδο ότι η ποσοτική χαλάρωση είναι η πόρτα που ανοίγει για να μπορέσει να βγεις στις σφραγίδα εισόδου, διαβατήριο προς τις αγορές. Άρα θεωρώ το ότι αυτή η πορεία και αυτός ο δικός χάρτης σε μια δύσκολη περίοδο προσπαθούμε να τον υλοποιήσουμε. Μάλιστα. Και να ξέρετε το ότι αυτή τη στιγμή το 2018-2019 αυτή η κυβέρνηση θα κριθεί με ένα, αν θέλετε, με μια διαχωριστική γραμμή και με ένα δίλημα από τους Έλληνες πολίτες, το οποίο θα λέει ποιοι μας βάλανε και ποιοι μας βγάλανε στο μαύρο κύκλο των μνημονίων. Ωραία. Πείτε μου τώρα, 1η-1η του 2019 θα εφαρμοστούν όποια μέτρα εφαρμοστούν. Την ίδια μέρα που θα εφαρμοστούν τα μέτρα αυτά, θα εφαρμοστούν και τα αντίμετρα. Αυτό δηλαδή, λέει, από τη στιγμή που το 2018 οι προβολές των στοιχείων θα είναι ότι έχουν πιαστεί οι στόχοι, την ίδια μέρα θα εφαρμοστούν. Η μοναδική δηλαδή παράμετρος... Μπορείς να έχετε υπερβεί το 3,5. Η μοναδική παράμετρος είναι... το να δείχνουν οι προβολές της οικονομίας, προβολές. Το τελικό αποτέλεσμα. Και αυτό είναι στα θετικά. Διότι αν παραδείγματος χάρη περιμέναμε το τελικό αποτέλεσμα που θα ήταν Μάρτη του 19, είναι κατανοητό ότι δεν θα εφαρμόζονταν, από 1η-1η του 19 θα υπήρχε μια χρονική καθυστέρηση. Τα θετικά. Από τη στιγμή που μιλάμε και η συμφωνία είναι ότι τις προβολές θα κοιτάξουμε και αν βγαίνουν οι προβολές θα εφαρμοστούν λοιπόν από 1η-1η του 19 ακριβώς. Και σε αυτή τη στιγμή διαπραγμάτευση, το δύσκολο της σημείο είναι ότι προσπαθούν να βρεθούν αυτό που λέμε τα μέτρα και τα αντίμετρα να φτάνουν να φτιάχνουν όχι μόνο δημοσιονομικό αν είναι δυνατόν και ουδέτερο, αλλά θα πρέπει να αντιστοιχούν όσο το δυνατόν περισσότερο σε αυτό που λέμε ότι άμα χάσει ο Κώστας ο Πουλάκης 1 ευρώ από τα αρνητικά, αν είναι δυνατόν
ο ίδιος άνθρωπος, αυτή είναι η ταύτιση, να μπορέσει να έχει ένα κέρδος ισόποσο. Άρα, επομένως, πάμε για κλείσιμο της συμφωνίας. Ναι, εγώ είμαι αισιόδοξος. Εγώ είμαι αισιόδοξος ότι η συμφωνία και από την περιραίωση ατμόσφαιρα και των δηλώσεων αλλά και των πολιτικών διαθέσεων σε ένα έτος όπου η Ευρώπη βρίσκεται σε μια δύσκολη πολιτική χρονιά, διότι κοιτάξτε να δείτε, αν σέρνετε ένα τέτοιο πρόβλημα όπως είναι της Ελλάδος... Για το πότε λέμε τώρα, ότι κάποτε θα κλείσει το Δυναικές, θα κλείσει. Όχι, δεν μπορεί. Λέω ότι, με πότε. Λέω το ότι θα κλείσει και όσο το δυνατόν συντομότερα και θα σας απαντήσω και για τον χρόνο. Έχω τη γνώμη ότι αυτό το θέλουν και οι Ευρωπαίοι, διότι ξέρετε ότι όσο σέρνεται ένα θέμα, τόσο ανεβαίνουν σε προεκλογικές χώρες, σε χώρες οι οποίες έχουν προεκλογικά οι δυνάμεις οι οποίες είναι ακροδεξίες, και αυτό δεν το θέλει, αν θέλετε, η ευρωπαϊκή κοινότητα. Ο χρόνος τώρα για να απαντήσουμε στον χρόνο. Ο χρόνος έχει πει ο Πρωθυπουργός μέχρι τις 20. Πιστεύετε ότι θα το προλάβουμε. Προσπαθούμε να το προλάβουμε. Ναι. Αλλά επειδή υπάρχει μια ερώτηση χρόνος ή ποιότητα συμφωνίας, εγώ λοιπόν λέω ότι αυτά τα πράγματα τα δύο πρέπει να έρθουν κατά κάποιο τρόπο. Μέσα στην ποιότητα είμαστε. Ακούστε. Να έρθουν όσο το δυνατόν. Εγώ θέλω και σύντομο χρόνο και καλή συμφωνία για την κοινωνία. Δεν γίνονται αυτά. Αυτό λοιπόν, φαντάζομαι. Αυτά και τα δύο δεν γίνονται. Ο χρόνος πρέπει να δούμε. Εγώ λοιπόν προτιμώ και λίγο καθυστέρηση, αν θέλετε να δώσω τον τόνο. Καθυστέρηση, κύριε Πουλάκη, ακούστε, κύριε Οικονόμο. Αν εγώ έχω να διαλέξω, κύριε Οικονόμο, ανάμεσα στο πιο γρήγορο και στο λιγότερο θετική, ναι, και ανάμεσα στο λίγο καθυστέρηση με το περισσότερο θετική, να εγώ πείτε λοιπόν μία τον τόνο θα το έβαλα στο προηγούμενο. Και για τις δηλώσεις Ξηδάκη, εσείς συμφωνείτε με αυτά που ο κύριος Ξηδάκης, ότι έχουν μια τριτοκοσμική ΕΡΤ και ένα τριτοκοσμικό δημοσιογραφικό σύστημα περίπου. Περίπου αυτό μας είπε. Συμφωνείτε με αυτό? Όχι, δεν συμφωνώ. Θεωρώ ότι η ΕΡΤ έχει ένα πάρα πολύ καλό και ποιότητα προγράμματος. Όχι. Δεν περνάω στο άλλο άκρο. Λέω λοιπόν το ότι με την απαξίωση της δήλωσης για την ΕΡΤ, πρώτον διαφωνώ και επί της ουσίας, αλλά θεωρώ όμως ότι έδωσε και ένα βήμα, αν θέλετε, στην αξιωματική αντιπολίτευση και στη Νέα Δημοκρατία, άλλο ως δικαίωση, σε μια παράταξη η οποία όταν κυβερνούσε έριξε μαύρο στην ΕΡΤ. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Βουλάκη. Καλημέρα σας. Καλά. Εμείς πάμε στο Παγιώτο μας, στη Γενική Για το θέμα του ταξιτζή, ναι, του δολοφόνου, του μανιακού δολοφόνου των ταξιτζίδων. Ναι, που είναι ένα τεράστιο θέμα. Βεβαίως. Απάντηση δεν έχουμε ακόμα. Ναι. Έχει στοιχεία βέβαια η αστυνομία. Έτσι δεν είναι, Παναγιώτη, καλή σου μέρα. Καλημέρα. Με την παραδοσιακή ουσιαστικά έρευνα αναζήτησης στοιχείων